Ανδρέα, να κάνουμε αρχή από την άνοδο της ΑΕΣ στην πρώτη κατηγορία. Ιστορική στιγμή. Μάλιστα την πανηγυρίσατε σε ένα γήπεδο που έχεις παίξει και έχεις κάνει σπουδαία πράγματα στην Αραδίπου. Θα ήθελα πρώτα τα συναισθήματά σου για αυτή την μεγάλη επιτυχία. Τα συναισθήματα μου δεν μπορώ καν να τα περιγράψω. Ένιωσα τόσο πολύ ωραία που πέτυχε τους στόχους αυτή η ομάδα. Μια ιστορική ομάδα με... Θα πω ότι μπορεί να μην έχει τον κόσμο στο πλάι της, αλλά με τους άνθρωπους που είναι εκεί έζησαν απίστευτες στιγμές. Υλοποιήθηκε το όνειρο κάποιων ανθρώπων που ήταν και ιδρυτές της ομάδας. Και έτσι η χαρά ήταν διπλή και για μας και για αυτούς. Όταν αποφάσισες να συνεχίσεις την καριέρα σου στη δεύτερη κατηγορία και την ΑΕΣ, περίμενες ποτέ ότι θα έφτανε η ομάδα σε αυτό το σημείο και εσύ θα πανηγύριζες πρόκριση? Άνοδο, με συγχωρείς. Εντάξει, από την αρχή οι στόχοι της ομάδας ήταν για την πρώτη κατηγορία. Μπορεί να μην ακουγόταν σε όλη τη διάρκεια του αθλήματος, όμως εμείς βήμα-βήμα πετύχαμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Όταν μίλησα εγώ με τους ανθρώπους, ήξερα ότι πήγαινα σε μια ομάδα που είχε στόχους. Δεν πήγα απλώς εκεί για να περάσει η χρονιά μου. Πήγα για να προσπαθήσω να ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία, όπως και έγινε. Και έκανες και μια πολύ καλή σεζόν, 15 τέρματα. Δεν ήταν η καλύτερη σου επιθετικά σεζόν, όμως ήταν εξαιρετική νομίζω από πλευράς παραγωγικότητας. Σίγουρα έβαλα 15 γκολ, βοήθησα αρκετά την ομάδα. Μπορεί να μην έφτασα στο στόχο που ήθελα από την αρχή, όμως αυτά τα 15 γκολ σε αυτήν την ομάδα που δεν θα το κρύψουμε ήταν, είχε το πιο χαμηλό μπάτζετ από τους διεκδικητές. Με αυτούς τους παίχτες είχαμε νεαρούς και αρκετούς έμπειρους. Βοηθήσαμε την ομάδα, πέτυχε τους στόχους τους και είμαι και εγώ χαρούμενος για αυτά τα 15 γκολ που έχω βάλει. Ο στόχος σου ποιος ήταν εξ αρχής δηλαδή? Εντάξει, δεν θα το κρύψω, ήθελα τουλάχιστον 20. Μπορεί του χρόνου. Μακάρι. Από ό,τι γνωρίζουμε δεν δεσμεύεσαι με συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Ποιες είναι οι σκέψεις σου αναφορικά με το μέλλον σου, αν θα παραμείνεις στην ΑΕΣ ή αν θα κοιτάξεις για κάτι άλλο? Στην αρχή του χρόνου, όταν μίλησα με τον πρόεδρο, μου είχε πει εξ αρχής ότι με ήθελε ό,τι και γίνει και τον επόμενο χρόνο. Όμως αυτό εγώ δεν το δέχτηκα λόγω της απόστασης του δρόμου το πήγαινε έλα καθημερινά. Εντάξει, τώρα δεν έχω συμβόλαιο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν θα παραμείνω στην ΑΕΣ. Θα μιλήσω με τους ανθρώπους και θα δείξει. Είναι κίνητο όμως και για σένα, φανταζόμαι, το γεγονός ότι έχεις την ευκαιρία να παίξεις ξανά στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Σίγουρα είναι κίνητρο για μένα να ξαναπαίξω στην πρώτη κατηγορία. Όμως πρέπει να μιλήσω πρώτα με τους ανθρώπους της ομάδας και μετά. Και κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου σχόλιο αναφορικά με την πρώτη κατηγορία. Βλέπουμε να γίνεται μια μάχη για τον τίτλο ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, αλλά και για τη μάχη της Ευρώπης λίγο πιο κάτω. Και μία άποψη και για τον υποβιβασμό. Θεωρείς ότι ο Εθνικός είναι πλέον σχεδόν και με τα δύο πόδια στη δεύτερη κατηγορία? Θα ξεκινήσω από την κάτω ζώνη. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό οι Πιθανότητες. πιθανότητες για να μείνει ο Εθνικός. Αν και προσπαθεί, όμως δύσκολα. Η απόσταση έχει μεγαλώσει. Έτσι νομίζω είναι καταδικασμένος. Από εκεί και πέρα για τα ψηλά, το ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ έχουν τους πρώτους λόγους. Δίνω περισσότερες πιθανότητες στα ΑΠΟΕΛ λόγω της ότι είναι πιο έμπειρη ομάδα. Είναι συνηθισμένη εκεί, μπορεί να αντέξει την πίεση. Και από ό,τι φάνηκε, από τη στιγμή που η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 7 βαθμούς και δεν μπορούσε να κρατήσει την απόσταση, και τώρα είναι από κάτω, πλέον είναι λίγο δύσκολα. Όχι απίθανο όμως. Και για την Ευρώπη, θεωρείς ότι η ανόρθωση μπορεί να μπει σφήνα? Θεωρώ ότι η Ομόνοια και ο Απόλλωνας είναι των πρώτων λόγων και λίγο πιο πίσω η Ανόρθωση, αν και τώρα τελευταίο είναι πολύ κάτω. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Νομίζω θα παλέψει η Απόλλωνας και η Ομόνοια. Ο Αντρέας, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.